νέα ταλαιπωρία των οδηγών λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στον κόμβο Αλικαρνασσού επί της λεωφορού Καζαντζίδη και σε μήκος 300 μέτρων. Μεγάλη ταλαιπωρία, καταρχάς μέρα που έχει τόση κίνηση, να θέλουν να κάνουν έργα, να στρώνουν πίσω, να πατάνε τα αυτοκίνητα πάνω, μας καθυστερούν. Οπότε σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κοιτάμε το καλό του πολίτη, δεν κοιτάμε να τον τυραννήσουμε και δεν κοιτάμε τη γέφυρα που είναι ετοιμόρροπη πίσω. Άστα. Παντού γίνονται έργα και πρέπει να έχουμε υπομονή. Ταλαιπωρία. Τη διάρκεια της μέρας θα έχουμε πρόβλημα. Με τα φορτηγά, όλα αυτά θα έχει πολύ κίνηση. Πρέπει να γίνουν τα έργα. Να έχουμε το καλοκαίρι μας ελεύθερο. Θα το υπομείνουμε. Τι να κάνουμε. Όλα πρέπει να γίνουν. Υπομονή. Άστα να πάνε. Δεν σου λέω τίποτα. Ταλαιπωρία ρε παιδί μου να βγούμε. Τόση ώρα εδώ πέρα περάσουμε. Καλά κάνουν να φτιάξουν λίγο τους δρόμους γιατί είναι διανυμένοι σε όλο το Ηράκλειο. Έχουμε λοιπόν την ολοκλήρωση του έργου από το ένα φανάρι της λεωφόρου Καζαντζίδη στον κόμβο Αλικαρνασσού μέχρι το άλλο που κατευθύνεται προς τον κόμβο της Καλυθέας. Είναι ένα έργο το οποίο είναι αναγκαίο για την οδική ασφάλεια της περιοχής, διότι αποκαθιστά το παλαιό φθαρμένο οδόστρωμα με νέο αντιολισθηρό και ολοκληρώνει τον κόμβο της Αλικαρνασσού. Για να μην επαναληφθούν εικόνες κυκλοφοριακού blackout στην ευρύτερη περιοχή, όπως συνέβη πέρυσι το καλοκαίρι, προκαλώντας την έκρηξη των οδικών, οι αντίστοιχες εργασίες στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακο, ενώ από το βράδυ συνεργεία θα εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας με στόχο τη λιγότερη δυνατή όχληση και ταλαιπωρία των οδηγών. Μπράβο τους. Καιρός ήταν. Η ταλαιπωρία είναι μεγάλη όμως. Πρέπει να γίνει γιατί έχει το καλοκαίρι. Θυμάσαι πέρυσι το καλοκαίρι τι είχε γίνει. Είχαν κλείσει 2 ρεύματα κυκλοφορίας και είχε μπλοκάρει όλο το Ηράκλειο. Τώρα θα δουλεύουν λέει τα συνεργεία νύχτα μετά από πολλά χρόνια. Αν δούμε το αποτέλεσμα της εθνικής θα το κάνουμε σωστά. Θα κάνουμε παιδιά υπομονή. Πάλι ταλαιπωρία θα είναι. Μια ζωή η Ελλάδα είναι ταλαιπωρία. Η ταλαιπωρία στην Ελλάδα είναι πάντα μόνιμη. Προκειμένου να γίνει δρόμος ασφαλτικό χωρίς σαμαράκια, χαλάλη ταλαιπωρία. Χαλάλη. Γιατί με τα σαμαράκια έχουμε γίνει καλτηρίμια οι κεντρικοί δρόμοι. Το θέμα είναι θα γίνει καλή δουλειά. Αλίμονο, άμα δεν γίνει δεν είναι σκότωμα. Επιλέξαμε ένα Σαββατοκύριακο με νυχτερινές εργασίες. Γιατί θυμάστε είχε γίνει πέρυσι το καλοκαίρι. Υπήρξε κυκλοφοριακό έμφραγμα σε όλη την περιοχή. Σε αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα συμβεί. Το πρωί ξεκίνησαν εργασίες φρεζαρίσματος, ενώ το βράδυ ξεκινούν εργασίες ασφαλτόστρωσης, οι οποίες ολοκληρώνονται αύριο το απόγευμα. Υπομονή στους οδηγούς συνιστά ο Νίκος Κουλάς. Θα παραδώσουμε μετά από νυχτερινές εργασίες περίπου το μεσημέρι της Κυριακής ολοκληρωμένο το έργο, προκειμένου να χαίρεται η περιοχή, την ασφάλεια και την τάξη την οποία της οφείλουμε, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο χωρίς αναστάτωση της περιοχής και με τον καλύτερο τρόπο.